Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητές συμπατριώτισσες, φίλοι, φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Πρώτα-πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυναμική σας παρουσία και να στείλετε αυτό το παλμό νίκης σε όλο το νησί. Να μην αφήσετε τους δίθεν ανεξάρτητους να ξεγελάσουν πάλι το λεσβιακό λαό, να τον παραπλανήσουν και να πάρουν την ψήφο του. Οι δίθεν ανεξάρτητοι είναι εξαρτημένοι από τα συμφέροντα λίγων. Είναι εξαρτημένοι από τις αντιλαϊκές πολιτικές των κομμάτων που στήριζαν και στηρίζουν, που ψήφιζαν και ψηφίζουν. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Τα μνημόνια που ρήμαξαν τη ζωή του ελληνικού λαού. Είναι εξαρτημένοι από το νομοθετικό πλαίσιο των αστικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θεωρούν γεωμετρικό αξίωμα και δεν το αμφισβητούν, δεν θέλουν να αντιπαλέψουν τέτοια ζητήματα. Είναι εξαρτημένοι όταν προσπαθούν να πούν ότι η τοπική διοίκηση δεν έχει σχέση με τα κόμματα. Μα πώς είναι δυνατόν? Ποιοι ψήφισαν τους νόμους τόσα χρόνια που αφορούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση? Τον νόμο Καποδίστρια, τον Καλλικράτη και τώρα τον Κλεισθένη, οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικά αλυσίδα μεταφοράς όλων των φορομηχτικών και φοροεισπρακτικών πολιτικών. Είναι εξαρτημένοι γιατί προσπαθούν το συστημικό πρόβλημα να το προσωποποιήσουν. Θυμάστε πολύ καλά με ποιο τρόπο προσπαθούσαν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι για τα μνημόνια δεν έφταιγε το σύστημα, δεν έφταιγαν οι πολιτικές, δεν έφταιγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο Σόιμπλε. Αν είναι δυνατόν, ο Σόιμπλε έφυγε. Τα μνημόνια θα παραμείνουν για ακόμα 60 χρόνια εδώ. Η μόνη λύση είναι να τα αντιπαλέψουμε εμείς για να φύγουν. Θυμάστε πολύ καλά πώς μας έφεραν το Δούνο του. Μας έφεραν τότε τον Καν, ότι θα λύσει το πρόβλημα. Ναι, ο Καν ήρθε. Εμείς όλοι είπαμε αμάν. Και θα συνεχίζουμε να το λέμε. Γιατί δεν είναι εύκολη η ζωή μας. Είναι συνυπεύθυνοι για τις κεφτηλικές τιμές των αγροτικών προϊόντων. Είναι συνυπεύθυνοι για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Είναι συνυπεύθυνοι για την ανεργία και το ξυχλήρισμα χιλιάδων νέων. Είναι συνυπεύθυνοι όταν δίνεται μεροκάματο, σήμερα το έλεγε η τηλεόραση. 600.000 νέοι παίρνουν μεροκάματο 350, συγγνώμη, μηνιαίο εισόδημα, 350.000 ευρώ. Εντάξει, μακάρι να συνέβαινε αυτό, 350 ευρώ. Είναι συνυπεύθυνοι για την πολιτική που 50 εδώ και χρόνια και περισσότερα ρήμαξαν τα χωριά μας και άδειασαν. Γυρίζουμε και βλέπουμε τι συμβαίνει. Είναι συνυπεύθυνοι που με προκλητικό τρόπο ασχολούνται με το προσφυγικό, βλέποντας όλοι το αποτέλεσμα, την αιτία που παράγει το προσφυγικό, που είναι οι πόλεμοι για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και από πίσω από αυτούς είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το βλέπουν, δεν το λένε. Είναι συνυπεύθυνοι για την ανυπαρξία της πολιτικής προστασίας. Το ζήσαμε και στο δικό μου Δήμο, τον πρώην Καποδιστριακό, στο χωριό της Βρύσας. Όταν 2 χρόνια τα ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, έχουν φτιαχτεί 2 σπίτια και διάβαζα σήμερα ότι μέσα σε 8 μήνες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας το 1989 δόθηκαν 14.300 διαμερίσματα, 14.300 κατοικίες. Αυτή είναι η κατάσταση και η διαφορά για σύγκριση. Για όλους τους παραπάνω λόγους που αναφέρθηκα, αλλά και για πολλούς περισσότερους, χρησιμοποιούν την ομπρέλα της ανεξαρτησίας για να κρύψουν τις ευθύνες τους και να εμφανιστούν ότι θα αγωνιστούν μέσω της τοπικής διοίκησης για τη λύση των προβλημάτων. Και διερωτάται κανείς, πώς απ' τη μια
ψηφίζουν τα κόμματα, στηρίζουν τα κόμματα που δημιουργούν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, και απ' την άλλη θα πάνε να παλέψουν μέσω της τοπικής διοίκησης για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Διαρωτηθείτε και μόνοι σας. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι συνοστίζονται στα ψηφοδέλτια και συμμετείχαν και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές τα προηγούμενα 8-9 χρόνια, που ήταν ανεξάρτητοι συνδυασμοί. Τι άλλαξε για το νησί μας? Τι έκαναν? Να γιατί λέμε ότι προσπαθούν να σας αποπροσανατολίσουν. Αγαπητοί συμπατριώτες, υπάρχει λύση. Ψήφος του συνδυασμού της λαϊκής ψήρωσης. Γιατί αυτή η ψήφος είναι ψήφος αγώνα για καλύτερες μέρες. Είναι ψήφος για μια ζωή με αξιοπρέπεια και όχι επιβίωση. Είναι ψήφος αγώνα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, για καλύτερη παιδεία και πρόνοια και υγεία. Είναι ψήφος αγώνα για αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων που πουλούνται με εξαφτιλιστικές τιμές από τους παραγωγούς και στο ράφι φτάνουν πανάκριβα. Τι να σας πω, ότι σε μια περιοδία τώρα που κάναμε στα χωριά, μια κατσίκα πουλιέται για να πει το βράδυ ένα καραφάκι. Να θες 2-3 δοχεία λάδι για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου και να μιλάμε για μειωμένο ΦΠΑ. Είναι ψήφος αγώνα ανάπτυξης, όχι για τους λίγους, αλλά για όλους. Είναι ψήφος για ενεργή συμμετοχή των δημοτών στις υποθέσεις που αφορούν τον τόπο μας, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι η δύναμη μιας δημοτικής και περιφερειακής αρχής για τη λύση των προβλημάτων. Οι συνδυασμοί της λαϊκής συσπήρωσης είναι συνδυασμοί που δεν ζητάνε απλά την ψήφο σας, αλλά ζητάνε να βαδίσουμε μαζί και αύριο, μετά τις εκλογές, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι βασικός μοχλός λύσης των προβλημάτων είναι η δική σας ενεργή συμμετοχή, γιατί κανένας άλλος δεν θα λύσει τα προβλήματα που μας απασχολούν. Είναι συνδυασμοί που στην αγωνιστική τους διάθεση έχουν την εγγύηση ενός κόμματος 100 χρόνια αγώνων. Ένα κόμμα που δεν άλλαξε το όνομά του για να σας παραπλανήσει. Ένα κόμμα που δεν τρέπεται για την ιστορία του. Ένα κόμμα που έχει δώσει 65.000 ζωές έχασαν από το δικό μας κόμμα στον προηγούμενο αιώνα. Γι' αυτό λέμε ότι αποτελεί εγγύηση η ψήφος προς τη λαϊκή σπήρωση, γιατί την εγγυάται και το ΚΚΕ. Τον τελευταίο καιρό είδατε κάποιες πολύ ωραίες μεταγραφές. Μεταγραφές στα αστικά κόμματα που θα τις ζήλευαν ακόμα και οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να λοιπόν πόσο διαφέρει η πολιτική τους. Στην ίδια δε παραπλανητική κατεύθυνση είναι και όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν τελευταίο καιρό. Και πολλές φορές γράφουν υποσημείωση από κάτω. Το δείγμα ήταν μικρό και μπορεί να υπάρχει και παραπλάνηση. Το ξέρουμε και το κάνουν. Το κάνουν για να μας παραπλανήσουν, να εκμιεύσουν ψήφους πάλι με έναν τρόπο άλλον, δίθεν επιστημονικό, για να μας ξεγελάσουν. Αλλά αυτή τη φορά θα κάνουμε τη διαφορά. Θα ψηφίσουμε τους συνδυασμούς της λαϊκής συσπήρωσης. Θα δώσουμε τη δύναμή μας με όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω με την εγγύηση του ΚΚΕ οι συνδυασμοί αυτοί θα πετύχουν για σας, για όλους εμάς. Αύριο θα ήθελα να καλέσω τους κατοίκους Δίκης Λέσβο στο Δημοτικό Θέατρο της Καλονής που θα γίνει η παρουσίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δυτικής Λέσβου. Σας ευχαριστώ πολύ και με την νίκη.